Σταματάω στα του κορονοϊού. Γιατί από τα 7.000 κοντά κρούσματα, 7 και κάτι, από τη μία μέρα στην άλλη, από τον 24ωρο στο άλλο, περάσαμε στα 20.084 κρούσματα πανελλαδικά χθες. Αυτά ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από τα 20.084 τα 1.770 στην Κρήτη, 16 ήταν οι θάνατοι, 95 οι διασωληνωμένοι. Η κορύφωση του καλοκαιρινού κύματος λένε ότι αναμένεται μέσα στον Ιούλιο. Ο Υπουργός Υγείας σε συνεντεύξεις του μέχρι στιγμής έχει τονίσει πως τα νοσοκομεία δεν δέχονται μεγάλη πίεση και πως η λήψη περιοριστικών μέτρων εντός του καλοκαιριού δεν κρίνεται απαραίτητη. Τριψήφιος ήταν χθες ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν με κορονοϊό στις κλινικές και τις ΜΕΘ COVID της Κρήτης. Πρόκειται για 101 ασθενείς, από τους οποίους οι 6 στις ΜΕΘ νοσηλεύονται, 5 από τους οποίους είναι διασωληνωμένοι. Προκλήσεις και διδάγματα είναι αντικείμενο και της εκδήλωσης που διοργανώνει, η μερίδα που διοργανώνει το Σάββατο στο Ηράκλειο ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου αναφορικά με τον κορονοϊό. Τον πρόεδρο του καλημερίζω. Κύριε Βαβουρανάκη, πώς είστε? Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Εσάς και στους ακροατές μας. Ποιες οι προκλήσεις και ποια τα διδάγματα? Οι προκλήσεις είναι αυτά τα 2,5 χρόνια βιώσαμε αρκετές. Και νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά, την πρώτη πρόκληση είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να σκεφτόμαστε ότι αφήνουμε την κανονικότητα που είχαμε πριν και θα πρέπει να δούμε την πανδημία σαν μια καινούργια πύλη εισόδου σε μια νέα πραγματικότητα. Να σχεδιάσουμε ξανά ένα σύστημα υγείας αποτελεσματικό που να έχει ένα σχέδιο που να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά ανάλογες καταστάσεις. Να αξιολογήσουμε φυσικά τις δράσεις που αναπτύξαμε, να αξιοποιήσουμε τη γνώση που αποκτήσαμε και φυσικά να αναδείξουμε ότι και στο Ηράκλειο η συνεργασία των φορέων, όλων των φορέων της υγείας και όχι μόνο, έδωσαν μια καλύτερη εικόνα από πλευράς αντιμετώπισης, δεν επιβαρύθηκαν τόσο πολύ όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα το σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν διοργανώνουμε αυτή την ημερίδα με έγκριτους ομιλητές από το χώρο του Ηρακλείου και όχι μόνο, που θα αναπτύξουν θέματα που μας απασχόλησαν και μας απασχολούν ακόμα, αν θέλετε, στα πλαίσια της πανδημίας. Με το στόχο που σας περιέγραψα στην αρχή. Το τι πετύχαμε και το τι χάσαμε πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα. Αλλά το ζητούμενο είναι και η ίδια η πολιτεία να πάρει αυτό το μήνυμα, κύριε Μέβα Βουρανάκη. Είναι σαφές. Είναι σαφές ότι ακριβώς για αυτό το λόγο γίνεται και φυσικά να μπορέσουμε να δώσουμε τις προτάσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι να εισακουστούν και οι προτάσεις, όταν οι προτάσεις βασίζονται με ρεαλιστικούς στόχους, στόχους της πραγματικότητας που το κάνετε συνεχώς οι ιατρικοί σύλλογοι αλλά και σαν ιατρικός σύλλογος από τη δική σας την πλευρά συνεχώς αυτά τα χρόνια της πανδημίας. Θα έχετε δυνατότητα από πρώτο χέρι να τα ακούσει και ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, που αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, Πέμπτη και Παρασκευή θα περιοδεύσει στην Κρήτη και θα επισκεφθεί σχεδόν όλα τα νοσοκομεία του νησιού, Νομίζω Παρασκευή, Σάββατο μέχρι Δευτέρα, αλλά ναι, θα περιοδεύσει από όσο γνωρίζω, γιατί το πρόγραμμά του φυσικά δεν μας έχει κοινοποιηθεί στην τέλεια, αλλά σε όλο το τέτοιο θα επισκεφθεί, θα ξεκινήσει από το Ηράκλειο, θα επισκεφθεί τα νοσοκομεία του νησιού και φυσικά θα είναι στην ημερίδα μας το Σάββατο για να ακούσει και για να μας. Για να ακούσει τα συμπεράσματα και τις απόψεις και όλες αυτές τις εισηγήσεις των έγκριτων ομιλητών που έχουν. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Αυτή λοιπόν είναι πιο σωστό αυτό που λέτε εσείς. Το πρόγραμμά του φαντάζομαι θα ανακοινωθεί, αλλά σίγουρα ξεκινάει από το Ηράκλειο, δεν θα είναι από την Πέμπτη, το λέω, δηλαδή, γιατί είπατε την Πέμπτη, γι' αυτό το περιγράφω. Ναι. Οπότε από πρώτο χέρι θα έχετε δυνατότητα να ακούσει και νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε και κάποια άλλα στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει και με την απορία του κορονοϊού. Τώρα ξέρετε, μας προβληματίζουν και από την άλλη όλα εκείνα που ακούγονται. Σαν γιατρό σας το λέω, κύριε Μέβα Βουρανάκη, ότι χρειάζονται καλύτερα εμβόλια με δεδομένη την κόπωση των πολιτών σε πολλές χώρες από τους συνεχείς εμβολιασμούς. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο καθηγητής πολιτικής της υγείας, ο κύριος Μόσχιαλος. Εγώ απλά ως πολίτης τα εισπράττω όλα αυτά, τα βάζω μέσα στο μυαλό μου, τα επεξεργάζομαι και οι δεύτερες και οι τρίτες σκέψεις είναι πάντα διαφορετικές και το ξέρετε. Είπε ότι προκειμένου να σταματήσει η πανδημία θα χρειαστούμε εμβόλια και φάρμακα που θα εμποδίζουν τη διασπορά του ιού. Είπε ότι
επικαιροποιημένα εμβόλια που θα έχουμε την φθινοπορεινή περίοδο. Δεν θα το κάνουν αυτό. Επομένως, η προσπάθεια των φαρμακευτικών εταιριών αλλά και των παγκόσμιων ρυθμιστικών αρχών θα έπρεπε εδώ και καιρό να επικεντρωθεί στην κατεύθυνση της παραγωγής πιο ολοκληρωμένων εμβόλιων. Τα έγραψε όλα αυτά σε ανάρτησή του στο Facebook. Και είναι αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι εγώ ως πολίτης τα βάζω σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη σκέψη, και εκεί πάνω που κάνω τις σκέψεις σε δεύτερο χρόνο ξεκινάει να με προβληματίζει πολύ περισσότερο με την κοινή λογική όλη αυτή η κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι απολύτως τον προβληματισμό σας και φυσικά τον προβληματισμό κάθε συμπολίτη μας. Όμως η δικιά μας σκέψη πιστεύω ότι πρέπει να είναι πιο απλή. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να συζητήσουμε και το πρώτο στοιχείο που πρέπει να κάνει κάθε συμπολίτης μας για να μπορέσει να έχει μια ασφαλή απάντηση και μια ουσιαστική απάντηση είναι να απευθυνθεί στον γιατρό της εμπιστοσύνης, στον γιατρό που τον θεραπεύει, που φροντίζει τα προβλήματα υγείας. Ξέρετε, πολλά πράγματα στην ιατρική, τα περισσότερα πράγματα στην ιατρική, τα περισσότερα προβλήματα στην ιατρική είναι εξατομικεύονται. Έτσι λοιπόν, ο γιατρός που γνωρίζει τα προβλήματά μας, που γνωρίζει την υγεία μας, που γνωρίζει τι είναι αυτό που επιβαρύνει περισσότερο την υγεία μας, θα μας κατευθύνει για το αν θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο ή όχι. Και επιτρέψτε μου να πω, πέρα από τις γενικές οδηγίες, τους αλγορίθμους που υπάρχουν σε εμάς τους γιατρούς, αυτό που λέμε εμείς κατευθυντήριες οδηγίες, πάντα και σε κάθε ασθενή, σε κάθε ένα από εμάς, εξατομικεύεται η απόφαση που θα πάρει ο γιατρός της εμπιστοσύνης μας, ο γιατρός μας. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έλεγα εγώ και από την συχνότητά σας είναι οι συμπολίτες μας να. Βεβαίως να διαβάζουν και να ακούνε οτιδήποτε υπάρχει στο αναφέρεται από επιστημονικής άποψης, αλλά φυσικά να ζητούν τη γνώμη του γιατρού τους, γιατί είναι εκείνος που θα τους κατευθύνει για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Κύριε Βαβουρανέκη, πιστεύετε ότι πρέπει να επανέλθει η μάσκα τουλάχιστον σε κάποιους χώρους και όπου υπάρχει συγχρονισμός? Η δικιά μου άποψη, η δικιά μας η άποψη είναι ότι θα πρέπει, έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εποχή που ζούμε και στη φάση που είμαστε η ατομική ευθύνη. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η συλλογική υπευθυνότητα χτίζεται από την ατομική ευθύνη, από κάθε ένα από εμάς. Επομένως, εκείνο που εμείς πιστεύουμε και συστήνουμε στους συμπολίτες μας είναι όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους συνωστισμού, καλό είναι να φοράνε τη μάσκα μας. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο μέτρο προφύλαξης της διασποράς του ιού και είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που περιγράψατε στην αρχή. Μοιάζει ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ανεβαίνουν οι ενεργείς μολύνσεις και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε μέχρι τώρα είναι ότι η επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, οι σκληροί δείκτες που λέμε ως ιατρική κοινότητα, οι νοσηλίες, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι δεν έχουν την ίδια αύξηση θα περίμενε κανείς. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για να το παρατηρήσουμε ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα μας. Ένα ερώτημα σας. Το έχω ξαναθέσει και δημόσια, κύριε Βαβουρανάκη. Είπατε πριν από λίγο και εσείς, ο καθένας από εμάς πρέπει να πάει στον προσωπικό του γιατρό. Επαναλαμβάνω, επειδή έχουν πει και επιμένουν πάνω σε αυτό, ότι από την 1η Ιουλίου ξεκινά αυτή η διαδικασία, το να ενταχθεί ο καθένας από εμάς σε αυτή τη διαδικασία, να έχει τον προσωπικό του γιατρό. Πρέπει να είναι δηλωμένο κάπου, πρέπει να μπούμε σε μια ειδική πλατφόρμα, είναι τελείως απαραίτητο αυτό? Αφορά ποιους ανθρώπους και ποιους δεν αφορά? Ας πούμε, εμένα το δικό μου ταμείο λέει δεν πάτε στον προσωπικό γιατρό, γιατί έχουμε τους δικούς μας τους γιατρούς. Το κοιτάζει ο καθένας μέσα από το δικό του ταμείο? Δύο διευκρινήσεις, δύο κουβέντες. Καταρχήν, το πιο σημαντικό στοιχείο, και θα ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα στην αρχή, και ίσως το αρχικό σύνδημα της πανδημίας που ήταν το καλέστε το γιατρό σας. Εγώ θα έλεγα το εξής. Θα απευθυνθούμε ξανά στον προσωπικό μας γιατρό, στον γιατρό που εμπιστευόμαστε. Εκείνος θα μας εξηγήσει ακριβώς ποια είναι η διαδικασία ή θα μας δηλώσει ή τι θα είναι. Θα σας πω όμως ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, και θα πρέπει να ολοκληρωθεί φυσικά με το να ενταχθούν και οι γιατροί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο σύστημα αυτό, για να μπορέσει να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα και ο συμπολίτης μας για το ποιον γιατρό θα επιλέξει. Άρα λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση απευθύνεται στον προσωπικό του γιατρό, περιμένει να δούμε, γιατί η πρόσκληση ενδιαφέροντος έγινε, αλλά δεν έχουν καθοριστεί μέχρι πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και μετά θα πάει σε αυτό το
σε αυτή την κατεύθυνση. Ξαναγυρίζω. Απευθύνεται στον προσωπικό του γιατρό, στον γιατρό της εμπιστοσύνης του και εκείνος θα του δώσει τις οδηγίες για το πώς, πού και πότε θα το κάνει. Έχει αυξηθεί η συμμετοχή στα φάρμακα ή σε κάποια φάρμακα? Όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό, κυρία. Εννοείται τι. Δηλαδή, επικοινώνησε μαζί μας ένας κύριος, ο οποίος είπε ότι πήγε να αγοράσει ένα σκεύασμα που δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το σκεύασμα, αλλά διαπίστωσε ότι η συμμετοχή του ιδίου ήταν αυξημένη σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωνε ως συμμετοχή όταν είχε αγοράσει την τελευταία φορά το ίδιο φάρμακο. Δεν έχει να κάνει με το φαρμακοποιό, έχει να κάνει με, με τη δική του τη συμμετοχή. Και ρωτάει ο άνθρωπος αυτός, έχει γίνει κάτι και έχει αυξηθεί η συμμετοχή μας στα φάρμακα? Όχι, αν δεν γνωρίζουμε το σκεύασμα και έτσι γενικά να απαντήσουμε σε αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί ξέρετε καμιά φορά η συμμετοχή μπορεί όχι, αλλά μπορεί να υπάρχει ανατίμηση οτιδήποτε σε αυτό. Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτή τη γενικότερη. Αν υπάρχει γενικότερη τοποθέτηση αν αυξήθηκε η συμμετοχή στα φάρμακα, θα σας πω όχι, τουλάχιστον αυτό. Ωραία. Που ξέρουμε ως γιατροί βλέποντας. Το κρατάω αυτό και όταν θα επικοινωνήσουμε ξανά με αυτόν τον άνθρωπο θα αλλά σας... Θα μπορούσε να δει κανείς το συγκεκριμένο σκεύασμα ποιο είναι, την πάθηση ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιμέρους, όχι στοχευμένες, συγκεκριμένες μεταβολές, τις οποίες αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κανείς εύκολο να τις γνωρίζει μία-μία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.